Time out, γιατί έχουμε την πρωταγωνίστριά σας στην τηλεοπτική. Αχ, ναι, πολύ ωραία. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Σας ακούω. Δεν ακούσατε. Είναι η πρωταγωνίστρια στη βιντεοκασέτα που, που έκανε παραγωγή η Αλώμα. Εγώ έχω κάνει κάποιες κασέτες, δεν ξέρω όμως τι εννοεί η κασέτη παραγωγή. Πορνό. Εγώ πορνό. Ναι, δεν έκανες με μένα πορνό. Δεν ακούγεστε. Μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο. Βρέβα μου. Πάτε, δεν ξέρω. Δεν τα μεγάλα καμάκια του τραβεστή. Είσαι τα πρωταγωνίστρια στα μεγάλα καμάκια του τραβεστή. Ναι, με το γαμψίκι, με το μαστίγιο που σε δέρνανε. Εμένα. Ε, πώς να λέμε την αλήθεια τώρα. Εδώ τα λέμε έξω από τα δόντια, είπαμε απόψε. Μα έχω την καθέτα. Κυρία Λόνα, αποδείξει. Επειδή, κοίταξε, Εύα μου, επειδή έχεις εγώ... Έχεις αποδείξεις, λέει. Συμφώνησε, τώρα εδώ να τα δείξουμε. Όχι, έξω. Λοιπόν, να φανταστείτε, όταν στο χωριό μου ήμασταν μικρά παιδιά και παίζαμε κρυφτό, τα παιδιά που γινόμασταν δύο ομάδες. Και σκοτωνόταν η παρέα μου, ποιος θα με πάρει στην δικιά του ομάδα. Πώς διότι... θα σας πάρει? Ναι, θα με πάρει στην δικιά του ομάδα και θα σας εξηγήσω γιατί το έκαναν αυτό. Διότι κρυβόμασταν και θα μας έβρισκε η άλλη παρέα. Κρυβόμασταν και εμείς κάναμε... Τι κάνω. Ακριβώς. Νόμιζα θα λέγατε... Όχι, εσείς θα μας πείτε. Ναι, εγώ θα το πω. λέω μήπως... Ξέρατε τι κάναμε, δηλαδή. Δεν ξέρουμε, εσείς θα μας πείτε, γι' αυτό σας έχουμε εδώ, να μας τα πείτε όλα έξω από τα δόντια. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο. Ναι. Θέλω να διευκρινίσω. Ήσασταν λοιπόν λίγο ζωηρούλης από μικρός μας. Ναι, ζωηρούλης εννοούσα στη θηλυπρέπεια, δηλαδή στην ομοφυλοφιλία. Δηλαδή από μικρός. Από μικρός ήμουνα. Νιώσατε ότι είστε κορίτσι. Τώρα το κορίτσι είναι σχετικό, ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί πράγματι από μικρός εγώ έβαλα τα γυναικεία νομίζω και όταν μεγάλωσα, δηλαδή πήγα στο πεζοδρόμιο. Πόσο χρόνο βγήκατε στο πεζοδρόμιο, 16-17. Για οικονομικούς λόγους αποφασίσατε να βγείτε ακριβώς, στο πεζοδρόμιο, ναι, ή σας γιατί... άρεσε σαν ιδέα. Όχι, την εποχή εκείνη, δεν μας πέρα, επειδή ήμουν θηλυπρεπής, φαινόμουνα, δεν μας πέρνανε σε ταινίες δουλειές. Δούλευα βοηθός σερβιτόρου και ήμουνα όλο του κλώτσου και του μπάτσου. Δηλαδή επειδή φαινόμουνα, με είχαν αποφέρει και πήγα σε διάφορες δουλειές. Μπορείτε, σας παρακαλώ. Πάμε να κάνουμε λίγο ησυχία, παρακαλώ να ακούσουμε και μετά. Και σας βγάλω όλους μαζί. Σταμάτησε λίγο. Γερόμε το σάκι. Άντε τελικά. Για όνομα.